Εγώ τώρα. Στην ανθρώπη, voyage, il entreprit, long voyage sur la mer, Méditerranée, sur la mer, Méditerranée, ohé, 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 Σα πριγκίπισες που ήταν σα πριγκίπισες ωε 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 κι ο πλήρως δε της τα αγόρια κι ο πλήρως δε της τα αγόρια που ήταν σα στείλω ψαρά που ήταν σα στείλω ψαρά που ήταν σα στείλω Bonus. Two bonus. One trouble. Πάμε, ξεκίνα. Εγώ να δώσω αλλιώς bonus. Κάνας Ολυμπιακός, παιδιά. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου και γι' αυτό ήρθαμε εδώ να τη γιορτάσουμε από όλα τα σχολεία του νησιού. Το Τμήμα Πολιτιστικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εδώ με την κυρία Αποστολίδου, εδώ και αρκετό καιρό, έχει ένα πρόγραμμα δράσης σε συνδυασμό, σε συγχρονισμό με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Έρχονται εδώ τα σχολεία, έρχονται διάφορες τάξεις, κάνουν διάφορες δράσεις, κάνουν διάφορους σχεδιασμούς και αυτές τις δράσεις και τους σχεδιασμούς θα τους παρουσιάσουμε σήμερα. Εκτός από αυτό, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Αποστολίδου και το Τμήμα Πολιτιστικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την κυρία Βλαστάρη που είναι η προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεργασία αυτή που έχουμε. Από εκεί και πέρα, θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις κυρίες Κική και την κυρία Αργυρό που ήρθαν εδώ να σας διαβάσουν κάποια παραμύθια, όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βαρθαλίδη, δεν ξέρω ποια παιδάκια το ξέρουν, ο οποίος... Με λένε Έσοπο Βαρθαλιτίξ. Αγαπάω πολύ τον Έσοπο και τον Αστερίχης. Είμαι Συριανός και εγώ. Ο οποίος, κύριος Βαρθαλίδης, θα σας μιλήσει για τον Έσοπο. Να τους πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ανακοινωθήκατε στο κάλεσμά μας. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να είστε καλά, να ευχαριστηθείτε αυτή τη μέρα, να περάσετε καλά εδώ, να έρχεστε στη βιβλιοθήκη, γιατί θέλουμε παιδιά στη βιβλιοθήκη και να σας βοηθάμε εκτός από τα παραμύθια και τα παιδικά που έχουμε και σε οτιδήποτε εργασίες σας βάζουν οι κακοί σας οι δάσκαλοι και σας γεμίζουν διάφορες εργασίες για το σπίτι. Σε πήρα μαζί μου γιατί λοιπόν, να είστε καλά και καλή σας μέρα. Αυτή την ώρα που είχε οργανώσει ο Δήμος της Ελλάδας.
πολύτιμος για όλα αυτά που θα παρουσιάσετε και θέλω να σας χαρώ και να σας απολαύσω. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε καταρχήν εδώ, το κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Δημοτικής. Και αυτά είναι από το πρώτο δημοτικό, η πρώτη, η τρίτη και η πέμπτη δημοτικού, και από το δεύτερο δημοτικό, η τρίτη δημοτικού, να σας παρουσιάσουν σύντομα την εργασία και το πρόγραμμα που έκαναν μέσα στον χώρο της Δημοτικής. Και ήρθα σε επαφή με το βιβλίο και άλλωστε ο σκοπός μας μέσω του προγράμματος του Κραφτών να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το βιβλίο. Νομίζω ότι η περισσότερη μέρα που μπορούμε να το δείξουμε αυτό είναι η σημερινή μέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από το μήνυμα της ημέρας, το οποίο θα διαβάσει ένα παιδί από το πρώτο δημοτικό, η Γεωργία θα μας διαβάσει το μήνυμα της ημέρας που είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιδικού βιβλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε μετά με το... Γεωργία! Έλα εδώ, Γεωργία! Έλα εδώ! Όταν ο άλλος και ο πατέρας έρχονταν στο σχολείο, τα μαθήματα ήταν ήδη ασχήσεις. Στην πατρίδα μου την Εστονία, όλοι σχεδόν ξέρουν από έξω ότι αυτή τη φράση είναι η πρώτη γραμμή από ένα βιβλίο με τίτλο Ιάννη. Κυκλοφόρησε το 1912 και ήταν γραμμένο από τον Ισπανό συγγραφέα Όσκαρ Λίλο, 1887-1953. Ιάννη συμμιλάει για τη ζωή των μαθητών ενός ενωριακού σχολείου στην Εστονία στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Όσκαρ Λούτς έδωσε για τη δική του παιδική ηλικία. Ο Άννου του Γερμανού είναι στην πραγματικότητα ο Όσκαρ Λούτς όταν ήταν παιδί. Οι ερευνητές μελετούν παλιά ντοκουμέντα και με βάση αυτά που γράφουν στην ιστορία του βιβλίου. Τα ιστορικά βιβλία μιλούν για περιστατικά που έχουν συμβεί. Αλλά σε αυτά τα βιβλία δεν είναι πάντα ξεκάθαρο πώς ήταν η ζωή των κοινών ανθρώπων. Τα βιβλία με διηγήματα εννοείται τράπεζα που δεν μπορεί να βρει κανείς στην εταιρεία του μέλλοντο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μας πούν πώς σκεφτόταν ένα παιδί στα Ρουνάνο όταν πήγαινε στο σχολείο πριν από 10 χρόνια ή τι ονειρευόταν πριν ονειρεύοντα τα παιδιά εκείνο τον καιρό, τι τα φόβησε ή τι τα έκανε να νιώθουν χάρη. Το βιβλίο θυμάται επίσης τους γονείς των παιδιών, θυμάται σε ποιους ήθελαν να μοιάσουν τα παιδιά τους και τι μελετούν προσδοκούνται για αυτά. Μπορούμε βέβαια και σήμερα να γράψουμε βιβλία για παιδιά μιας παλιάς εποχής και συχνά τέτοια βιβλία είναι συναρπαστικά. Ωστόσο, ένας σύγχρονος συγγραφέας δεν μπορεί να ξέρει πραγματικά τις μελέτες και τις σκέψεις, τους φόβους και τις χαρές του πολύ παρελθόντος. Και πόσο θέλει είχε το μέλλον των ανθρώπων. Το βιβλίο θυμάται το χρόνο που γράφει. Από τα βιβλία του Κάρολ Ντίκενς μπορούμε να καταλάβουμε πως ήταν πραγματικά η ζωή ενός αγωγείου στους δρόμους του Λονδίνου στα μέσα του 19ου αιώνα, τον καιρό του όλη η ζωή. Με τα μάτια. Με τα μάτια του Ντέιβιντ Κόπερ. Τα μάτια του Ντέικεν, εκείνη την εποχή, βλέπουμε όλων των ειδών του παρασκευής που ζούσαν στην Αγγλία, στα μέσα του 19ου αιώνα, πώς ήταν οι σχέσεις τους και πώς οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους επηρέαζαν τις σχέσεις της θέσης. Η Δία Ντέιβιντ Κόπερφιλντ ήταν σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος ο Κάρολ Ντίκεν, δεν είχε ανάγκη ο Ντίκεν να φτάσει αυτά που έγραφε, τα ήξερε ήδη. Ακόμα αυτή τη στιγμή, από το βιβλίο είναι που
ξέρουμε πως ήταν για τον Τόμ Σόγερ, για τον Τόμ Σόγερ, τον Φιλς και τον φίλο του Σοντζίν να ταξιδεύουν στο ποταμό Μισισιπί στο τελευταίο του 19ου αιώνα, όταν ο Μαρκ Τουέιν έγραψε για τις περιπέτειες. Γνώρισε πολύ καλά ότι τότε η θρησκεία αυτή ήταν η ανθρώπινη συμμετοχή εκείνη του Σκάλ, γιατί ζούσε ανάμεσα σε τέσσερις ανθρώπους. Ήταν ένας υποκείμενος, τα έζησε τα λογοτεχνικά, πιο ακριβής περιγραφές του τρόπου, παρελθόντος ήταν η κρίνη, εκείνη που γράφτηκαν στον τρόπο που ζούσαν οι παλιοί εκείνοι οι άνθρωποι και το δύο σημάδι. Μετάφραση λόγω που έκανε στην ολοκληρωτική. Συγχαρητήρια. Όλοι μαζί φωνάξτε τέλεια! Τέλεια! Πόνους! Το μήνυμα λοιπόν της ημέρας είναι το βιβλίο. Το βιβλίο θυμάται. Να το πούμε άλλη μια φορά όλοι μαζί. Το βιβλίο θυμάται. Ένα, δύο, τρία. Το βιβλίο θυμάται. Και για μένα όμως είναι πολύ πιο σημαντικό το μήνυμα που έγραψαν τα παιδιά της Πέμπτης Δημοτικού, του πρώτου Δημοτικού Σχολείου και το έχουν συγγραφίσει μας, έχει γραφεί εδώ, ότι τα βιβλία λάβουν σοβαρά την αμάθεια. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Στα παιδάκια της πρώτης δημοτικού και στη δασκάλα της κυρία Δίνα Σακά και δημιούργησαν τις σκέψεις εδώ ένα παραμύθι. Τα παιδιά λοιπόν αυτό το διαβάσαμε, ζωγράφισαν διάφορες ζωγραφιές με θέμα από το παραμύθι και επίσης γράψανε ένα μικρό στέχαμε και γράφει για το ποιος μήνας τους έκανε εντύπωση. Αυτά τα κομματάκια τα πήραμε, τα εξεργάθηκε και η κυρία Βέρτα και έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό παραμυθάκι το οποίο θα διαβάσουν τώρα οι μαθητές. Και έλεγε συνέχεια όμορφα τραγούδια. Τ' άκουγε η θεία του η φύση και ευχαριστιόταν τόσο πολύ που όλο πρασίνιζε από τη χαρά της. Ωραία, η Πετρούλα. Πρόσχε το καλώδιο. Έλα, δυνατά. Τον έκτο τον έλεγαν Ιούνιο και τον εβδομό Ιούλιο. Και μαλώναν συνέχεια για το ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη ζέστη. Ωραία, ο Θανάσης. Έλα. Τον 8ο ξάδελφος ήταν ο Αύγουστος, που ήταν αγαπητός από όλα τα ξαδέλφια, γιατί είχε πάντα μαζί του ένα πολύ φωτεινό φεγγάρι και όλοι τον πίστευαν γιατί έλεγε αλήθειες. Επίσης ο Αύγουστος φοβόταν πολύ το σκοτάδι και ήταν συνέχεια στο παράθυρο. Η Εφροσύνη. Του έλεγαν τα αστέρια να πάει να κοιμηθεί, αλλά αυτός δεν πήγαινε γιατί το σκοτάδι το φοβόταν πολύ. Ο παππούς του χάρισε μια μπάλα που την έλεγαν φεγγάρι. Από τότε δεν ξαναφοβήθηκε το σκοτάδι. Ωραία, η Δανάη. Έλα Δανάη πιο κοντά. Τον ένα το ξάδερφο τον Οκτώβρη δεν το συμπαθούσαν πολύ γιατί έφερνε κρύα και βροχές, όπως και το δέκατο τον Οκτώβρη. Για να τον αγαπήσουν τα ξαδέρφια του άρχιζε να μοιράζει δώρα σε όλους.
ακόμα και στους γονείς τους και ήταν πολύ πιστός φίλος για όλους. Τους έμαθε πως η αγάπη είναι αγάπη για όλους και από τότε τον αγαπούν όχι μόνο τα ξαδέλφια του, αλλά και όλος ο κόσμος της γης. Ωραία. Και η Μαριάνθη, δυνατά, δυνατά. Εκεί, είτε και λέγει, δυνατά. Ο παππούς ο Χρόνος, παρόλο που όλα τα εγγονάκια του είχαν ελαττώματα, τα αγαπούσε το ίδιο και τα φρόντιζε κάθε μέρα να είναι πάντα καλά και να χαρίζουν στον κόσμο όλα τα αγαθά της γης. Αυτό ήταν το παραμύθι μας, η πρώτη τάξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Ερμούπολης. Όλοι μαζί, τέλεια! Βόλους, βόλους. Να πάμε λίγο τώρα στην τρίτη δημοτικού. Είναι η κυρία Χρύσα με τα παιδιά της τρίτης δημοτικού που θα μας παρουσιάσουν και αυτοί τη δουλειά που έκαναν στη βιβλιοθήκη. Θα κρατάω και τα δύο. Ωραία. Γεια σας παιδιά. Χαιρετίστε τη. Γεια σας. Θα κάνετε λίγο ησυχία όμως να μας ακούτε, έτσι. Λοιπόν, με τους μαθητές Νάτι εδώ είναι της τρίτης τάξης, το πρώτο δημοτικό. Έτσι από την αρχή της χρονιάς τα παιδιά δείξαν ένα ενδιαφέρον για το διάβασμα και έτσι αποφασίσαμε να ερχόμαστε κάθε Τετάρτη στη βιβλιοθήκη και να δανειζόμαστε βιβλία, να περνάμε ωραία, να κάνουμε δραστηριότητες και αποφασίσαμε έτσι μετά από λίγες μέρες να γράψει, η τάξη είναι χωρισμένη σε ομαδούλες, να γράψει κάθε ομάδα ένα βιβλιαράκι, έτσι. Και στο τέλος αποφασίσαμε ότι τα βιβλία αυτά θέλουμε να τα αφήσουμε εδώ στη βιβλιοθήκη για να μπορείτε να τα κοιτάτε κι εσείς. Οπότε, μόλις τελειώσουμε την εκδήλωση, θα τα αφήσουμε εδώ και θα μπορείτε να έρχεστε να τα βλέπετε κι εσείς. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και να πω στα παιδιά ότι χαίρομαι πάρα πολύ που άρχισαν να διαβάζουν και τους αρέσει και τους ευχαριστώ που περάσαμε ωραία αυτές τις μέρες που ερχόμασταν εδώ. Αυτά. Και να έρθει η πρώτη ομάδα, Γιώργος, Κατερίνα, Αντώνης, δεν πειράζει, ελάτε. Έχουν λίγο άγχος. Έλα, δεν έχεις εγκεφαλικό. Τι θα το πάρω εγώ. Ελάτε εδώ μπροστά. Έλα, Γιώργο. Και πείτε μας τι ακριβώς, δυνατά. Όχι, μην μας διαβάζει το βιβλίο, μας το παρουσιάσετε. Λοιπόν, κάτω το εσύ. Εσύ δεν το πει. Εσύ. Κάτω το εσύ. Λοιπόν, πώς λέγεται το βιβλίο σας, πώς λέγεται το βιβλίο που φτιάξατε, δυνατά. Παιδιά. Λέγεται ονόματα δεν λέμε. Λέγεται ονόματα δεν λέμε. Και από πού εμπνευστήκατε, θα μας πείτε. Εμπνευστήκαμε από ένα βιβλίο που μας είχε φέρει ένας μαθητής μας. Δυνατά. Εμπνευστήκαμε από ένα βιβλίο που μας είχε φέρει ο θυμαστητής μας, ο Παναγιώτης. Ναι, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, ναι. Και εμπνευστήκαμε από αυτό και λίγο το αλλάξαμε. Και πήραν έμπνευση και το αλλάξαν. Θα μας δείξετε λίγο πώς είναι το εξώφυλλο και το πίσω. Ωραία. Και εκεί δείξε. Καλά, στην κάμερα. Και γιατί μιλάει, Αντώνη, θα μας πείτε λίγο γρήγορα έτσι να μην το διαβάσουμε, να έχουν αγωνία τα παιδιά. Μιλάει για τη μαμά του. Ναι. Που είχε θυμώσει με το γιο του και... Και είχε πάει ένα αστέρι και του είπε τα. Μάλιστα. Διαβάσουμε. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Ναι. Πολύ ωραία. Δείξε και τις εικόνες. Δεν είναι πολλές σελίδες. Έχει και κολλάζ. Ορίστε. Αυτό είναι το βιβλίο τους. Να τους χειροκροτήσουμε και να τους διαβάσουμε.
τώρα μιλάμε. Κάντε λίγο ησυχία. Λοιπόν, τι πάει η καρδιά. Εσάς το βιβλίο σας πώς λέγεται? Θα το παρουσιάσω. Η παράξενη Ιλιάδα. Ορίστε. Η παράξενη Ιλιάδα. Για πες μας λίγα λόγια. Θα δείξω το εκεί, στην τηλεόραση. Για πες. Εμπνευστήκαμε από την Ιλιάδα, την πήραμε και την αλλάξαμε. Δηλαδή? Την αλλάξαμε. Δηλαδή δεν σκοτώθηκε ο Αχιλλέας. Α, δεν σκοτώθηκε. Μόσχα. Έχουμε κάνει τέσσερις ιστορίες που μιλάνε για τον Αχιλλέα, τον Πάτρο, τον Πάτροκλο, τον Αχιλλέα, την Ιφηγένεια, τον Έκτορα και την Ανδρομάχη. Και γιατί να το διαβάσουν ωραίστε τα παιδιά αυτό το βιβλίο? Γιατί έχει αγωνία. Έχει αγωνία. Έλα, δείξτε και τις εικόνες. Να βλέπετε την τηλεόραση. Δείξτε τα παιδιά τι είναι αυτό. Σωστή. Δείτε τι. Εδώ είναι, διάβασε τον τίτλο. Ο Έκτορας και Ανδρομάχη. Ναι. Ο μυστικός θάνατος, θάνατος της Ιφηγένειας. Η παράξια αρετή που μπαίνει εδώ, ναι. Ο Πάτροκλος. Ναι. Και ο Αχιλλέας. Ορίστε, και εδώ είναι η ωραία εικονογράφησή τους. Και εδώ είναι μια άσκηση που πρέπει να δείξετε με το δάχτυλό σας ποιο δρόμο. Τι δρόμο έκανε ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας για να φτάσουν στη Τροία. Ωραία. Παλαμάκια! Ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά. Εσάς πώς λέγεται το βιβλίο σας δυνατά? Τα παιδιά και πήγατες. Μπόνους. Σούπερ. Πάμε. Ο μπόνους. Το βιβλίο μας λέγεται «Τα παιδιά και πειρατές». Το βιβλίο μιλάει για δύο παιδιά που συνάντησαν 5 πειρατές. Δυνατά. Και τα κυνήγησαν ως που είδαν μια φωτεινή τρύπα. Μετά στην τρύπα είδαν ένα ηφαίστειο που μέσα είχε μια πόλη, τη φωτεινή. Για ποιες ηλικίες είναι αυτό το βιβλίο? 7 συν. Α, εντάξει. Ωραία, δείξε και τις εικόνες. Δείξε και τις εικόνες. Και τηλεόραση θα τα δείχνει. Ναι, να δω και τα παιδιά. Και τα παιδιά και τηλεόραση. Είναι και το ηφαίστειο, πείτε. Το πίσω μέρο. Και ένα, μια άλλη. Έλα εδώ, Ελίνα. Ωραία, δεν θα τα πει, θα τα δείξω εγώ. Και εδώ η Ελίνα, η συμμαθήτριά του, έκανε και αυτή από ένα δικό τη παραμυθάκι, έτσι. Και αυτά θα είναι εδώ πέρα. Να, τα δείχνω. Δύο είναι το ένα. Εδώ. Και το άλλο. Αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο στα παιδιά? Όχι, να τους χειροκροτήσουμε. Καλά. Όλοι μαζί. Τέλεια! Ακόμα. Έχουμε ακόμα δύο. Bonus! Θα σου πω στο τέλος. Λοιπόν, θα μας πείτε εσείς για το βιβλίο σας. Έλα. Το βιβλίο μας είναι... Δυνατά.
Κάποιος να μιλάει δυνατά, έλα. Το βιβλίο μας είναι ο Τσαγκάρης και άλλα... Και άλλα... Παραμύθια. Ωραία, Αλέξανδρε, δυνατά, μίλα εσύ. Για πες. Είναι άλλα και άλλα παραμύθια, όπως το συντριβάνι, το μαγικό συντριβάνι. Να μας ξαναπεί. Δηλαδή. Να τα ξαναπείς, γιατί δεν άκουγαν. Α, έχουμε γράψει. Συγγνώμη. Το ουράνιο τόξο. Ναι. Το μαγικό συντριβάνι. Ναι. Και άλλα πολλά παραμύθια που δεν τα λέω για να τα διαβάσετε. Περάσατε ωραία το τάδιο. Ναι. Ωραία, δείξτε το όμως, Ειρηνή, με τον Παναγιώτη που συνεργαστήκατε ωραία. Στο τέλος της σελίδας έχει μια... Στο τέλος της σελίδας, ξαναπέστω. Στο τέλος της σελίδας έχει μια κατασκευή που θα τη φτιάξετε μόνοι σας. Είναι ένα περιστέρι. Α, θα φτιάξετε, λέει, έχει οδηγίες για ένα περιστέρι, μια κατασκευή. Ναι. Και από πίσω. Και από πίσω έχει τα ονόματά μας. Έχει τα ονόματά μας. Την ηλικία. Την ηλικία. Ναι, και τι άλλο. Λέω πιο δυνατά. Να τους χειροκροτήσουμε. Όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Αυτή είναι η τελευταία ομάδα. Α, παιδιά! Μπόνους! Αυτή είναι η τελευταία ομάδα και κάνανε ένα βιβλίο που μάλλον θα σας ενδιαφέρει πολλούς από εσάς. Με τι τίτλο, για πες μας, Σύνθια? Το skateboard που πατάει ένα λουλούδι. Το skateboard που πατάει το λουλούδι. Όλοι κάνετε, νομίζω, skate, οπότε μπορεί να σας ενδιαφέρει. Και τι λέει αυτό το βιβλίο, έλα, μην αγχώνεστε. Λέει για ένα... Για κάτι, για πολλά λουλούδια που ήταν σε ένα λιβάδι. Ναι. Αλλά μία μέρα πήγε ένα παιδάκι και τα χάλασε σχεδόν όλα. Α, μάλιστα. Ναι, μιλάει για ένα σκέιτ, ένα παιδάκι με σκέιτ που δεν σεβόταν τα λουλούδια σε ένα λιβάδι και πήγε μία μέρα και τα πάτησε όλα. Και θα δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Θα δείξετε λίγο τις εικόνες. Ε, για δείξτε. Από εδώ και στην τηλεόραση. Εδώ. Τέλεια. Και αυτό. Μπράβο σας, χειροκροτήσουμε. Τώρα τα... Μπόνους. Μπόνους. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να ακουστούν εάν δεν κάνετε λίγο ησυχία από κάτω, παρακαλώ. Λοιπόν, οι Πέμπτη Δημοτικού αποφάσισαν τα παιδιά να ασχοληθούν με κάτι το οποίο θα το βρίσκαμε μέσω πληροφοριών από τα βιβλία. Ήταν τα βιβλία σαν πηγές πληροφοριών, από τα οποία αντλήσαμε πράγματα και κάναμε μερικές παρουσιάσεις. Το κεντρικό μας θέμα ήταν κάτι που μας ενδιέφερε όλους, τα σπίτια. Έτσι αποφασίσαμε να δούμε σε τέσσερις ομάδες τι μπορούμε να μάθουμε για τα σπίτια. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τα σπίτια που έχουμε σήμερα. Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με τα σπίτια που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα. Μιας και κάνουμε και ιστορία και μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα ιδιαίτερα. Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με χαρακτηριστικά σπίτια από άλλες χώρες. Α δούμε δηλαδή κάποια σπίτια που είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας. Και η τέταρτη ομάδα ασχολήθηκε με σπίτια κάποιων ζώων. Γιατί και τα ζώα φτιάχνουν τα δικά τους σπίτια και θέλουμε να δούμε και αυτά πώς μοιάζουν. Η κάθε ομάδα έχει φτιάξει μια παρουσίαση. Τα παιδιά θα σας μιλάνε, ας πούμε, κάποια πράγματα για την έρευνα που έκαναν και παράλληλα θα βλέπετε και τις εικόνες που έχουν βρει.
Σύγχρονες κατοικίες. Η εργασία των μαθητών του πρώτου δημοτικού Λιδία, Λίζα, Σπύρος, Γκρέτα, Αγγελική. Η προφύλαξη των ανθρώπων από τα σπίτια. Κατοικίες είναι χώρος περίφρακτος και στεγασμένος. Οι κατοικίες είναι πολύ χρήσιμες για τον άνθρωπο γιατί έχει κάπου να προφυλαχτεί για ζεστασιά, κρύο, βροχή, υγρασία και άλλα. Τα δωμάτια των σπιτιών. Τα δωμάτια που έχει ένα σπίτι είναι μπάνιο, κουζίνα, σαλόνι και κρεβατοκάμαρες. Τα πιο βασικά έπιπλα που έχει ένα σπίτι είναι η ηλεκτρική κουζίνα, η τουαλέτα, το τραπέζι, οι καρέκλες και το κρεβάτι. Υλικά σπιτιών. Κάθε μορφή κατοικίας ονομάζεται σπίτι. Τα σύγχρονα σπίτια κατασκευάζονται συνήθως από τσιμέντο ή ασβεστόλιθο. Επίσης, προσθέτεται βοηθητικά τούβλα. Στα σπίτια πλέον δεν χρησιμοποιείται μόνο ο εσωτερικός χώρος, αλλά και ο εξωτερικός. Χώροι όπως κήπος, η αυλή, αλλά και υψωμένοι όπως οι ταράτσες και τα μπαλκόνια. Υλικά σπιτιών 2. Παλιά χρησιμοποιούσαν μεθόδους κατασκευής από ξύλινο σκελετό. Η στέγη κατασκευάζεται από άχυρα ή κεραμίδια, τοποθετημένα πάνω από τις δόκους οροφής. Όσες πιο πολλές δόκοι υπήρχαν, τόσο μεγαλύτερο ήταν το κόστος της κατασκευής. Υπήρχαν σπίτια και στην αρχαιότητα. Από την αρχή του κόσμου υπήρχαν σπίτια, έστω και σπηλιές, διότι ήταν πάντοτε απαραίτητα για τον άνθρωπο. Χωρίς τα σπίτια ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ζήσει. Και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί. Μέσα στο σπίτι, εκτός από εμάς, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί. Οι ζωντανοί οργανισμοί μπορεί να είναι φυτά και ζώα. Οι σημερινοί ουρανοξύστες. Εκτός από τις μονοκατοικίες, υπάρχουν και πολυκατοικίες με πάρα πολλούς ορόφους. Οι σημερινοί ουρανοξύστες είναι τα πιο ψηλά κτίρια του κόσμου. Ανάλογα με το φαινόμενο είναι και το σπίτι. Ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα της χώρας είναι και οι κατοικίες. Στη χώρα που χιονίζει, οι κατοικίες έχουν σκευή με κεραμίδια για να γλιστράει το χιόνι. Στις χώρες που έχει ζέστη, συνήθως υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν κεραμίδια. Ευχαριστίες. Ευχαριστούμε τον κύριό μας, Νεκτάριο, που μας έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να μάθουμε πολλά και σημαντικά, αλλά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που μας δάνεισε το χώρο για να ψάξουμε και να μάθουμε πληροφορίες όπως μας έδωσε και το χώρο για τη γιορτή. Και ευχαριστούμε και εσάς που βρεθήκατε εδώ για να μας παρακολουθήσετε. Η βιβλιογραφία, μια δομή των στρατιδίων και τεκτήρια. Σπίτια στην αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές της πέμπτης τάξης. Άρης, Μιράντα, Γιάννης, Κατερίνα, Λαβρέντης. Η εργασία μας. Η εργασία μας ασχολείται με τα σπίτια της αρχαίας Ελλάδας και γενικώς με ό,τι έχει σχέση με αυτήν την εποχή. Ένα τυπικό σπίτι είχε τη δική του αυλή. Κάθε δωμάτιο είχε πόρτα και λίγα μικρά παράθυρα. Η τύχη ήταν φτιαγμένη από πλίνθους, δηλαδή μικρά τούβλα, πάνω σε πέτρινα θεμέλια. Οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν από ξύλο. Τα πατώματα και αυλή είχαν πέτρινες πλάκες και σκεπή ήταν από κεραμίδια. Τα περισσότερα ήταν μονόροφα, αλλά άλλα ήταν διόροφα. Η ζωή στο σπίτι. Οι άντρες έτρωγαν και διασκέδαζαν στο κάτω πάτωμα, σε ένα δωμάτιο που ονομαζόταν άνδρο. Η κουζίνα και το λουτρό ήταν στο κάτω πάτωμα, καθώς και ένας ειδικός χώρος αφιερωμένος στην εστία τη θεία προστάτηδα του σπιτιού. Σε αυτό το χώρο συγκεντρωνόταν όλη η οικογένεια. Στον επάνω όροφο βρίσκονταν τα υπνοδωμάτια, τα διαμερίσματα των υπηρετών και ο γυναικονίτης, που ήταν ο χώρος των γυναικών. Η κατοικία στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως η λαϊκή, ήταν απλή, χωρίς πολυτέλεια και οικοδομούνταν συνήθως με πρόχειρα υλικά. Υπήρχαν πάντως σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατοικίες της μεσαίας και ανώτερας τάξεως και στις λαϊκές. Στις λαϊκές υπήρχαν ξύλινα τραπέζια, καρέκλες και κρεβάτια. Συνήθως χρησιμοποιούσαν τα ξηρά δωμάτια για την αποθήκευση των καρπών, τα παγερά για το κρασί και τα φωτεινά όταν χρειάζονταν φως. Καθώς τα σπίτια τους δεν διέθεταν τρεχόμενο νερό, οι αρχαίοι Έλληνες σύλλεγαν το νερό της βροχής
που κυλούσε από τις σκεπές ή με μεγάλα πιθάρια τοποθετημένα στις γωνίες της αυλής ή με δεξαμενές. Τα καλά σπίτια όμως όφυλαν να διαθέτουν χτιστό πηγάδι. Στην εποχή πάλι τα πηγάδια είναι κανόνας. Εκεί είχα σχήμα κυκλικό. Το χείλος του ήταν γενικά από πέτρα, αλλά από τον 4ο αιώνα π.Χ. επικρατούσε η συνήθεια να καλύπτεται με πύλινες πλάκες. Μερικές φορές το νερό βρισκόταν σε μεγάλο βάθος. Στην Αττική, για παράδειγμα, μια καλή συμβουλή ήταν να μην σταματούσε κανείς το σκάψιμο προτού να φτάσει στα 18 περίπου μέτρα. Το νερό αντλούταν με τη βοήθεια ενός ασκιού ή ενός κουβά που μπορούσε να ήταν φτιαγμένος από πυλό, από ξύλο ή από μέταλλο. Το δοχείο κατέβαινε στον πάτο, δεμένο με σκηνή, κάποιες φορές με τη βοήθεια τροχαλίας που ήταν στηριγμένη σε ξύλινο πλαίσιο. Αν δεν υπήρχε νερό, έπρεπε κανείς να κατέφευγε στις δημόσιες κρίνες και αυτές ήταν άφθονες, καθώς οι αρχές της ελληνικής πόλης δεν δίσταζαν να υλοποιήσουν πληθώρα έργων για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κατοίκων τους. Βιβλιογραφία. Τα βιβλία που μας έδωσαν πληροφορίες για την εργασία μας είναι «Η ζωή στην Ελλάδα την εποχή του Περικλή», «Ιστορία του ελληνικού έθνους», «Αρχαϊκός ελληνισμός», «Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας Ελλάδας». Όλοι μαζί ένα παραμάκι. Ευχαριστούμε πολύ τη βιβλιοθήκη που μας στήριξε στο έργο μας και μας παρακόρισε το χώρο της, το δάσκαλό μας κύριο Νεκτάριο Φαρασόπουλο για την κατανόηση και φυσικά εσάς που μας παρακολουθήσατε. Δεν ήταν τιμή!